Οι Ηνωμένε Πολιτείε προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα που δεν έχει ακόμη ο Αμερικανικό στρατό. Γιατί η Ουκρανία στην πραγματικότητα έχει γίνει πεδίο δοκιμών για Αμερικάνικα όπλα, συχνά χρησιμοποιούνται κάποια όπλα και πυρομαχικά τα οποία παρακολουθούνται προσεκτικά από ειδικού Αμερικανού προκειμένου είτε να τα βελτιώσουν είτε να τα εγκαταλείψουν. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής Υπουργό Άμυνα της τη Ουκρανία δηλώνει ότι οι Αμερικανικέ στρατιωτικέ εταιρείε μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία για να δοκιμάσουν τα πιλωτικά τους έργα και αρκετέ το πράττουν ήδη επακριβέστατα δεν αναφέρεται κανείς σε συγκεκριμένα όπλα. Πρόκειται όμως για φορητά όπλα και νέες επιλογές πυρομαχικών. Σύμφωνα και με άλλες αναφορές πρόκειται και για νέα πυραυλικά όπλα. Και όλα αυτά τι δεικνύουν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ενδιαφέρονται για συνέχιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Όσο το δυνατό, περισσότερο. Αυτή η είδηση αρχικά αναφέρθηκε τον Ιούλιο αυτού του έτους. Και αυτό το τονίζει ο υπουργό Άμυνα της Ουκρανίας, ο Λέξη Ρεσνίγκοφ. Ε συνεχίζει να καλεί δυτικούς κατασκευαστές όπλων να δοκιμάσουν νέους τύπους όπλων εναντίον των ρωσικών. Για κρυμμένες ειδήσει έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι, η αλήθεια πάση θυσία εδώ.